Η άνοιξη μπήκε για τα καλά. Βέβαια, μαζί με τη ζέστη μας ήρθαν και τα καυσαέρια, το νέφος, ανοιξάτικες αλλεργίες. Βλέπετε πώς μιλάω σήμερα. Τι να κάνουμε, θα αντέξουμε. Θα τα ξεπεράσεις. Εγώ είμαι εδώ. Σιγά-σιγά. Και άμα έχεις πρόβλημα, θα σου παρασταθώ. Αγώνας. Όπως πάντα. Μέρες αγώνων αυτές οι μέρες. Διαγωνισμοί για το δημόσιο, ομορφιάς, αγώνες φοιτητικοί, αγώνες γενικώς. Και φυσικά η σημερινή εκπομπή, όπως όλες οι άλλες, με τα πολλά της θέματα και με τους δύο καλεσμένους. Καλεσμένη σήμερα η Ματούλα. Καλό μεσημέρι, Ματούλα. Καλό μεσημέρι. Και ο Μιχάλης Πάρης. Ο Μιχάλης είναι τραγουδιστής στο Ζοβέλ 69. Ένα από τα ελληνικά γκρουπ με αρκετά παρελθόν. Και ελπίζουμε και ελπίζει και σε φυσικά και μέλλον. Βέβαια. Ματούλα, έχεις ζήσει πολλά και έχεις ασχοληθεί με πολλά πράγματα μέχρι σήμερα. Αρκετά λόγω ηλικίας. Εντάξει. Τι θα ζήσει. Δεν το λέω εγώ, αυτό δεν το λέω. Λοιπόν, έχεις ασχοληθεί με τηλεόραση, έχεις παίξει σε κάποιες σειρές, έχεις κάνει δημόσια σχέση σε νυχτερινά κέντρα, έχεις κάνει ραδιόφωνο. Μαζί κάναμε. Έτσι, γιατί είμαστε στο ίδιο σταθμό και όλα. Μαζί, με το χαρτί τουαλέτα. Το χαρτί τουαλέτα, δηλαδή, εντάξει, εμείς το ξέρουμε. Αλλά αυτοί που μας ακούν, τι πρέπει να μας πεις κάτι. Γιατί εσύ θυμάσαι να είχαμε ποτέ χαρτί τουαλέτας μέσα στο μπάνιο? Όχι. Εγώ νομίζω ότι τα γράφετε πάνω στο χαρτί τουαλέτας. Όχι. Και το έλεγα και στον αέρα. Είχε πει πολλά στον αέρα, Ματούλα. Έστω να πούμε το συγκεκριμενοποιήσουμε πρώτα απ' όλα. Ότι η Ματούλα ήταν παραγωγός για ένα μεγάλο διάστημα μέχρι το χειμώνα φέτος στο Rock FM. Λοιπόν, είχε πει διάφορα από την ώρα και από το μικρόφωνο. Ήταν μια από τις σκληρές εκπομπές του ραδιοφώνου. Δεν ήταν για αυτιά που δεν ήθελαν να ακούσουν κάτι πιο τραβηγμένο. Light εκπομπή. Ναι, ήταν σκληροπυρηνική. Και η εκπομπή σου πέτυχε. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν από τις πιο πετυχημένες από την πλευρά της ακροματικότητας. Και έδωσε και όθηση και στο σταθμό στον οποίο δούλευες. Τι έχεις να θυμάσαι από εκείνη την περίοδο που έκανες το ραδιόφωνο? Εσάς που γνώρισα, τα παιδιά τα καινούργια, και χαίρομαι γιατί μ' αρέσει η νέα γενιά εμένα πάρα πολύ. Γιατί έχω και ένα γιο που είναι 19 χρονών και μ' αρέσει να πηγαίνω με τη δικιά του εξέλιξη. Εσάς την ώρα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία το ραδιόφωνο για μένα και μ' αρέσει, ίσως το ξανακάνω. Τι μου είπες, τι θυμάμαι. Τι θυμάσαι, τι σου έχει μείνει. Το χαρτί τουαλέτα, δεν υπήρχε φως μέσα στην τουαλέτα, δεν δούλευε το ασανσέρ. Αυτά, τι να θυμάμαι. Σου είχαν συμβεί και διάφορα. Είχαν συμβεί διάφορα περιστατικά στη διάρκεια της εκπομπής. Ερχόντουσαν φίλοι σου, παιδιά, τα οποία τους έδειξε ότι τα αγάπαγες. Δεν ήσουν απλά ο παραγωγός που έριχνε πράγματα στον κόσμο. Ερχόντουσαν κοντά τους και το προσπαθούσαν αυτό. Κοντά τους ερχόμουν γιατί λέω την αλήθεια. Και η νέα γενιά θέλει την αλήθεια. Δεν μπορεί να είναι. Λέμε, δεν έχουν ιδανικά, δεν έχουν εκείνο, δεν έχουν τ' άλλο. Βέβαια, πώς να τα έχουν όταν εμείς όλοι οι άλλοι τους λέμε πάντα ψέματα. Και πάντα όταν πάνε να κάνουν κάτι, κάποιος βρίσκεται και τους σταματάει. Mm-hmm. Γιατί? Μιχάλη, κατά πόσο αυτοί που μιλάνε με τους νέους, από οποιοδήποτε πόστο, τους λένε την αλήθεια σήμερα? Εγώ έχω παρατηρήσει κάτι πάντως σχετικά με αυτό που λέτε, ότι ένας νέος, ένας κοσάρης σήμερα ή μια νεαρή κοπέλα, που διψάνε για τις συμβατικότητες, που έχουν καβαλήσει την νιώτη τους, ας πούμε, και καλπάζει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν εναλλακτική πρόταση. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να τους επαναπροσδιορίσει τον παράδεισο. Διψάνε για τις συμβατικότητες και καταλήγουν στο γήπεδο, στο να γίνουν ναζί. Δηλαδή πια έχουν σαν επιλογή της προσωπικότητάς τους απλά το να είναι ακραίοι. Χωρίς δηλαδή κανένα άλλο. Δεν έχουν κάτι να προτείνουν σήμερα. Δεν ξέρω αν οι Greenpeace, ξέρω εγώ, ή οι γιατροί χωρίς σύνορα αποτελούν μια τέτοια εναλλακτική πρόταση, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται και λίγο ψάξιμο. Δηλαδή, όχι αβίαστα να δεχόμαστε ότι μας πασάρουν, ότι εμφανίζεται, ας πούμε, κοντύτερα ή τυχαίνει να έχει τα χρώματα της αγαπημένης μας ομάδας. Ματούλα, εσείς ζεις τους νέους αρκετές προηγούμενες δεκαετίες. Σε σχέση με τις παλιότερες, 60, 70, 80, έχουν τη σημερινή γενιά, το 90. Είναι καλύτερη ως ποιότητα ανθρώπων η σημερινή γενιά από τις παλιότερες ή όχι? Ναι, είναι. Είναι πιο εξελιγμένη από τη δικιά μου τη γενιά. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα παιδιά θέλουν από τους γονείς και από εμάς της δικιάς μας γενιάς λίγο να βοηθήσουμε. Να μην λέμε πάντα να τα κατακρίνουμε ή κάνανε κάτι και τα κατακρίνουν αμέσως. Δεν είναι ωραίο. Είναι πολύ πιο ωραίο να κάτσεις να το συζητήσεις και να του μιλήσεις, να του πεις αυτού του νέου που βλέπεις στον δρόμο, που κάνει κάτι. Όχι την αγριάδα. Η αγριάδα δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν. Λες ότι είναι εξελιγμένη γενιά. Μήπως όμως είναι και συντηρητική γενιά? Είναι. Και είναι πολύ ωραίο.
που είναι και λίγο συντηρητική. Εμένα μ' αρέσει. Πάντως συμφωνώ με το. Ίσως είναι συντηρητική επειδή δεν έχει τόσες αυταπάτες όσες ήθελε να έχει η παλιότερη γενιά. Είναι πιο ρεαλιστές, δηλαδή ναι. Βλέπουν τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Ναι. Είναι. Το θέμα όμως νομίζω ότι είναι ότι δεν τους δείχνουν τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Ότι κάποιοι προσπαθούν να τους τα δείξουν λίγο διαφορετικά. Το πιστεύουν αυτό. Γιατί η αποχή στις εκλογές, η αποχή, ο απολιτικισμός, ας πούμε, γενικά. Δηλαδή, έχουμε νέους που τους σκέφτονται μονάχα τη διασκέδασή τους. Και πολύ καλά κάνουν, δηλαδή. Γιατί με ποιους να ασχοληθούν. Αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι δεν τρώνε το παραμύθι έτσι εύκολα. Ναι, αλλά αυτό έχει δύο όψεις αυτό το νόμισμα. Από τη μία μπορούμε να πούμε ότι είναι αδιάφοροι επειδή πλέον δεν θέλουν, δεν γουστάρουν αυτά που τους δίνουν. Απ' την άλλη είναι αδιάφοροι γιατί κάπου δεν το ψάχνουν, δεν έχουν να προτείνουν, κάπου έχουν συμβιβαστεί χωρίς να κάνουν αυτοί ένα άνοιγμα. Υπάρχουν και αυτοί και οι άλλοι. Πάντα θα υπάρχουν. Και στο κάτω-κάτω, αυτοί οι νέοι που σήμερα απορρίπτουν κάποια πράγματα, μεθαύριο θα κληθούν να κάνουν αυτά ίσως τα οποία απορρίπτουν σήμερα. Έτσι. Εκεί τι θα γίνει πλέον. Εντάξει, ας πούμε. Εμείς τώρα μιλάμε όμως για αυτή την κρίσιμη ηλικία, ρε παιδί μου, που των μεγάλων αποφάσεων, έτσι. Και νομίζω ότι με το να απέχουν από τα πράγματα που τους είναι πραγματικά δυσάρεστα, ότι είναι ήδη μια κίνηση αυτό. Αν μη τι άλλο είναι δηλαδή, δημιουργία. Και μπορεί εσείς, ας πούμε, και εμείς να το αντιλαμβανόμαστε ένα το μήνυμα αυτό. Αλλά κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, παροχημένων ηλικιών δεν μπορούν να το συλλάβουν. Πάντως η δημιουργικότητα δεν μπορούν να το συλλάβουν. Δεν μπορούν γενικώς. Όπως και σε μένα, στη δικιά μου την εποχή, το ίδιο γινόταν. Εγώ έκανα πράγματα που ήταν πολύ πιο μπροστά από αυτούς και με λέγανε τρελή. Δηλαδή ήμουνα μια κόντρα με όλη αυτή την κοινωνία, την ψευτιά που ήθελα να ξεφύγω από όλα αυτά. Το να μην βγω στις 10 η ώρα μόνη μου έξω από το σπίτι. Απαγορευότανε. Η δικιά μου γενιά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή να βγει μια κοπέλα με δύο αγόρια ήταν. Πουτάνα, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά έτσι είναι. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή... Εντάξει, τότε η Παρθενία ήταν τίτλος τιμής, έτσι. Ναι. Δηλαδή... ναι. Σήμερα τι είναι. Σήμερα... μυθολογία. Γραφικότητα, μάλλον. Σπάνιο. Γραφικότητα. Σπάνιο. Συλλεκτικό είδος. Εσύ, Μαντούλα, ανάμεσα στα διάφορα που έχεις ζήσει, καλά και κακά, για να δούμε τα κακά, ήταν μια περιπέτειά σου, την οποία... για την οποία έχεις μιλήσει μάλλον αρκετά, αλλά θες και να μιλάς από ό,τι ξέρουμε, γιατί σε ενδιαφέρει πολύ να αποθήσεις κάποιους από να βρεθούν εκεί. Μιλάμε για τα ναρκωτικά. Ναι. Έζησες μια περιπέτεια αρκετών χρόνων. 15. Όπου... 15 μόνο με την ηρωίνη. Με ηρωίνη. Είχα και πριν όμως. Είχα και προϊστορία με κοκαίνη και με τρυπάκια και με μαύρο. Ήταν η εποχή μου τέτοια. Και με πήρε. Και κατέληξες κάποια στιγμή, πριν ορισμένα χρόνια, πριν. 5 χρόνια περίπου. 4. 4. Να συλληφθείς και να οδηγηθείς στο Κορυδαλό. Ναι. Με ποιες κατηγορίες είχες... Αγορά, κατοχή, χρήση, πώληση. Και έμεινε στον Κορυδαλό. Έμεινα στον Κορυδαλό 10 μήνες υπόδικη και ένα χρόνο κλειστή φυλακή αδικασμένη για 1,5 γραμμάριο. Ποια ήταν η εμπειρία σου μέσα στη φυλακή με το σύστημα των φυλακών πρώτα απ' όλα, με τις συγκρατούμενές σου. Το έχω πει, το σύστημα είναι τραγικό. Σοφρονιστικό. Κάτι πάει να φτιάξει, κάτι ξεκίνησε να κάνει ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Κουβελάκης, που ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο κύριος Πεπονής. Πιστεύω ότι θα κάνει και αυτός αρκετά πράγματα για να φτιάξει αυτό το σοφρονιστικό πια. Οι εμπειρίες μου, εγώ αν δεν είχα πάει στη φυλακή, το έχω ξαναπεί, μπορεί να ήμουν ακόμα πρεζάκι. Η φυλακή με ταρακούνησε. Εσύ είχες βέβαια το γιο στο Λορέτζο. Ναι. Όταν μπήκες φυλακή ήταν γύρω στα 15. Ναι. Αναγκάστηκες να τον αποχωριστείς, να σε αποχωριστεί. Mm. Τον έβλεπες στο διάστημα που βρισκόταν στον Κορυδαλό. Ναι, ερχόταν επισκεπτήριο. Mm. Τον έβλεπα μία φορά το μήνα. Και καμιά φορά και το καλοκαίρι 3 μήνες και δεν τον έβλεπα. Μιλούσα όμως στο τηλέφωνο μέσα. Εσύ μετά την περιπέτειά σου γύρισες στο σπίτι σου με το Λορέτζο και του είπες πολλά πράγματα όπως φυσικό. Ναι, τα ήξερε κιόλας. Την ιστορία τα ήξερε, χωρίς να είναι και μικρό παιδί στο κατακάτω. Και μικρό παιδί που ήταν, με το παιδί μου έχω συνηθίσει να του λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι, αλήθεια. Και δεν κρύβομαι, γιατί άλλη μόνο αν κρυφτώ με ένα άτομο που ζω μαζί του, που είναι ο γιος μου. Επειδή ήμουν ένα παιδί καταπιεσμένο, γιατί ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός, ίσως γι' αυτό βγήκα και έτσι έξω στον κόσμο. Με το να βρίζω, με το να είμαι απότομη. Γιατί ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός και ήταν μόλις έμπαινε σπίτι έπρεπε να χαιρετάμε. Η καταπίεση αυτή. Εγώ δεν ήθελα να βγω έξω για να κάνω κάτι άσχημο. Ήθελα να ζήσω, ήθελα να πάρω τη ζωή. Αυτό το πράγμα ο πατέρας μου δεν το καταλάβαινε.
και με έκανε να βγω με αυτή τη φόρα που βγήκα, με το βρίσιμο, γιατί εκείνα τα χρόνια έπρεπε να αντιμετωπίσω και τους άντρες που επειδή ήμουν ένα κορίτσι ελεύθερο και που ήθελα να ζήσω, νομίζαν ότι μπορεί και να ξαπλώσω και μαζί τους και έπρεπε να βρίσω για να τους αντιμετωπίσω. Να μην τους κάνω να με θέλουν σεξουαλικά, αλλά να λένε πω, Παναγία μου αυτή. Ναι. Δηλαδή ήσουν μια γυναίκα επιθυμητή, αλλά που φοβόταν οι άντρες να... Το έπαθα αυτό από τον πατέρα μου. Αυτό όμως μετά τι σου δημιούργησε, δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια να κρατάς τους άντρες και κάποιους ανθρώπους μακριά. Δεν μου έκανε καλό. Σου στήχησε δηλαδή. Μου στήχησε εκείνα τα χρόνια, όχι τώρα. Γιατί ήταν διαφορετικά. Τώρα είναι πολλά κορίτσια που είναι έτσι. Τότε δεν ήταν και γι' αυτό ίσως έμεινα και να λένε η ματούλα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλω να ζήσω όπως θέλω να ζήσουν και αυτά τα νέα παιδιά, αυτά που κάνουν, εμένα μ' αρέσουν. Δείχνουν ότι κάτι πάνε να κάνουν, πολεμάνε γι' αυτό που κάνουν, το να κάνουν απεργίες, το να κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Εμένα μ' αρέσουν, δεν ξέρω. Και βέβαια το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει με κάτι που μπορεί και εσείς να έχετε κάνει στο ελεύθερο σας χρόνο. Γιατί εσύ και εσύ ματούλα υπάρχει από πολύ παλιά στην Ελλάδα. Τώρα θα καταλάβεις γιατί μιλάμε. Δηλαδή για αντίκα με έχεις. Όχι αντίκα. Πολύ παλιά. Όχι αντίκα, βρε παιδί μου. Υπάρχει από πολύ παλιά, δεν υπάρχει εσύ. Ναι. Υπήρχε ένα θέμα το θέμα. Για να το μιλάμε για 10 άσπρες κορίνες και μία μαύρη μπάλα που τρέχει στον καλογιαλισμένο διάδρομο. Φυσικά βέβαια όλοι καταλάβατε πως μιλάμε για το bowling. Αγαπημένο λοιπόν άθλημα των νέων κάθε εποχής, αυτό που λέγαμε, χόμπι με απαιτήσεις αλλά και φανατικούς οπαδούς. Πάρα πολλές αίθουσες, δεκάδες αίθουσες bowling τουλούν πλέον σε όλη την Ελλάδα. Σε μία από αυτές βρέθηκε η Λίλα Καλοσκάμη και παρακολούθησε μάλιστα μέχρι και αγώνες πρωταθλήματος. Frame, spare, strike και όλη στην πίστα. Για να δούμε. Μία μπάλα, 10 κορίνες, παπούτσια στα μέτρα σας και είστε έτοιμοι να χτυπήσετε στο bowling center. Μόνο να προσέχετε γιατί ο συναγωνισμός είναι μεγάλος. Αλήθεια, εσείς έχετε παρακολουθήσει ποτέ πρωτάθλημα bowling? Αν όχι, σήμερα σας δίνεται ευκαιρία να δείτε το τι γίνεται στις πίστες. Κύριε Παναγιώτη Παπαδόπουλε, είσαστε Γενικός Γραμματέας του Αθλητικού Συλλόγου Bowling στον Πειραιά. Τελικά το bowling είναι εύκολο άθλημα ή όχι? Είναι εύκολο άθλημα, μπορεί να το παίξει οποιοδήποτε. Από 6-7 χρονών έως 70 που λέμε εμείς εδώ, δεν είναι δύσκολο, ούτε ακριβό. Μπορούν όλες οι ηλικίες να παίξουν όποια στιγμή και όποια εποχή θέλουν. Το bowling είναι διαδεδομένο σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν 12 σύλλογοι που έχουν κάνει την Ελληνική Ομοσπονδία Bowling. Έχει αναγνωριστεί από την Γενική Γραμματεία. Εδώ στο Bowling Center Πειραιός εδρεύει ο Αθλητικός Σύλλογος Bowling Πειραιά. Απόψε έχουμε κάνει το ατομικό, είναι μία αγωνιστική του ατομικού πρωταθλήματος. Αγώνες πρωταθλήματος είναι κάθε Δευτέρα, 6 με 9 περίπου, και κάθε Τετάρτη πάλι 6 με 9. Επίσης διοργανώνουμε Παρασκευή ή Σαββατοκύριακο κάποιες μεταμεσονύχτιες διοργανώσεις. Τα έπαθλα ποια είναι? Τα έπαθλα είναι τα κύπελα στο τέλος κάθε αγωνιστικής περίοδου. Οι πρωταθλήτριες ομάδες και οι πρωταθλητές παίκτες παίρνουν το κύπελο. Μπορεί οποιοδήποτε να γίνει μέλος? Ναι, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μπορεί οποιοδήποτε να γίνει και αθλητής να υπογράψει δελτίο κανονικά όπως υπογράφουν όλοι οι αθλητές. Πάγεται στη Γενική Γραμματεία και επίσης μπορεί να γίνει και μέλος του Αθλητικού Συλλόγου Bowling Πειραιά. Frame, spare, strike. Τι άραγε να σημαίνουν αυτά? Το κάθε frame είναι η κάθε παλιά που κάνει ο παίκτης. Το spare είναι αν με τη δεύτερη προσπάθεια ρίξει τα αυτά που του έχουν μείνει. Και το strike αν κάνει τα ρίξει με την πρώτη. Το κάθε παιχνίδι από τι αποτελείται? Το κάθε παιχνίδι αποτελείται από 10 διπλές μπαλιές. Δηλαδή? Κάθε παίχτης έχει δικαίωμα, ρίχνει 2 μπαλιές. Εάν κάνει strike είναι μια βολή ολοκληρωμένη. Οπότε πάει στην επόμενη παλιά, ξαναπέσει πάλι τη δεύτερη βολή του. Είναι εύκολο να κάνει κάποιο strike? Περίπου. Μιχάλη, εσύ, καταρχήν αν πιστεύεις πόσο εύκολο να κάνει κανείς strike και κυριολεκτικά και μεταφορικά? Κοίτα, μπορεί να κάνεις αποτύχει, φαντάζομαι, και μπορεί να κάνεις και άμα ξέρεις, ας πούμε, πώς να το κάνεις. Ο παλιός μου μπασίστας έπαιζε φανατικά στο πρωτάθλημα, δηλαδή, bowling. Και από ό,τι θυμάμαι, για εκείνο δεν ήταν δύσκολο, ας πούμε. Τώρα για μένα που είμαι άσχετος, φυσικά είναι ένα δύσκολο, τι να πω. Στο πλάι μπαλά. Μα του λέει να κάνεις strike στη ζωή, είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι εύκολο. Η τύχη εκεί δεν βοηθάει. Δεν θέλει και μόνο τύχη, εξάλλου. Δεν θέλει μόνο τύχη, θέλει δουλειά, θέλει διάφορα πράγματα. Mm-hmm.